Πρόκειται για το μεγαλύτερο κοινό χρυσό χώρο περιπάτου και αναψυχή στα νετικά τείχη, με το ευληματικό αυτό έργο να ολοκληρώνεται στο σύνολό του το ερχόμενο καλοκαίρι. Είναι η διαμόρφωση του λεγόμενου ισόπεδου τμήματο των τυχών και ο σκοπός βέβαια είναι να αποδοθεί στους κατοίκους και στους επισκέπτες για περίπατο, για αναψυχή. Το έργο προχωράει, θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Βρισκόμαστε στο ισόπεδο τμήματων τυχών όπου εκτελείται ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού σύμβασης 2.600.000. Έχει εκτελεστεί περίπου το 50 με 60% του έργου. Πολύ σύντομα θα δοθεί προσχρήση στου πολίτε και επισκέπτε το τμήμα από την πύλη Βιτούρη έω το Μαρτινέγκο όπω δήλωσε ο Αλέξη Καλοκαιρινό, ο οποίο πραγματοποίησε αυτοψία συνοδευόμενο από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και από τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολική Κρήτη. Δίνει μία ανάσα πραγματικά στο Ηράκλειο. Είναι βέβαια ένα μέρο ε, του συνολικού έργου που πρέπει να γίνει και που αφορά την ανάδεξη των τυχών. Ένα εμβληματικό έργο για την πόλη του Ηράκλειου. Μια και ήταν ένα στόχο ανέκαθεν να συνδέσουμε την πόλη του Ηρακλείου με τα τείχη τη. Αποδίδονται στου δημότε λοιπόν μια έκταση 340 περίπου στρεμμάτων. Πρόκειται για μια τεράστια έκταση πάνω στο μνημείο όπου δημότε και επισκέπτε θα απολαμβάνουν τη βόλτα του ενώ σε επόμενη φάση θα τοποθετηθούν θερμικέ κάμερες με στόχο την αποτροπή τυχών βαδάλισμών. Υπάρχει ένα σχεδιασμό για παρακολούθηση με θερμικέ κάμερε και το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι ακριβώ παρακολούθηση προσώπων, αλλά είναι παρακολούθηση τη κίνηση που υπάρχει, έτσι ώστε να προλαμβάνονται και ενδεχόμενες φθορέ. Ο κοινόχρηστο αυτό χώρο περιλαμβάνει αστικό εξοπλισμό, αρκετά στοιχεία πρασίνου, μονοπάτια από φυσικού λίθου, καθώ και ένα ψυχτήριο με τι παρεμβάσει να συνεχίζονται από τον Προμαχώνα Παντοκράτορα έω τον Άγιο Ανδρέα. Ευελπιστούμε να αποδώσουμε και σε δεύτερο χρόνο τη χρήση των πυλών που ενοποιείται ουσιαστικά, αλλά και αξιοποίηση τη τάφρου των τυχών. Τι επόμενε εβδομάδε, ο Αλέξη Καλοκαιρινό θα συναντηθεί με την Υπουργό Πολιτισμού με στόχο την υπογραφή προγραμματισμού και την παραχώρηση των τυχών στον Δήμο, ζήτημα το οποίο έχει βαλτώσει από το 2014, ώστε δηλαδή να καταλήξουμε σε μια νέα προγραμματική σύμβαση για τα τύχη, η οποία θα καταλήξει και σε μια σύμβαση παραχώρηση. Των τυχών. Αυτή είναι η επιδίωξή μας. Είναι λογικό ο Δήμος να φροντίζει για την δημιουργία ενό αναψυκτηρίου και στη συνέχεια να παραδώσει τα κλειδιά στην αρχαιολογική υπηρεσία. Είναι λογικό να φροντίζει για την αποκατάσταση μιας πύλης μη μία ΣΤΟΑ και στη συνέχεια να παραδώσει τα κλειδιά στην αρχαιολογική υπηρεσία. Και μάλιστα αυτά τα κλειδιά να χρησιμοποιηθούν για να κλειδώσουν την πύλη τη ΣΤΟΑ. Ε, νομίζω ότι η απάντηση είναι αυτονόητη.